Σας έλεγα νωρίτερα για το κρούσμα το οποίο είχαμε χθες στο Μύρτος της Ιεράπετρας με τον νεαρό γήπα, ο οποίος εντοπίστηκε δηλητηριασμένος και σε κακή κατάσταση, και από εκεί και πέρα ευτυχώς υπάρχουν οι εθελοντές οι οποίοι αναλαμβάνουν δράση, ο ένας δίνει τη σκυτάλη στον άλλο, και κάπως έτσι είχαμε ευτυχή κατάληξη και σε αυτό το πολύ δυσάρεστο ομολογουμένως περιστατικό. Θα πούμε περισσότερα για το τι συμβαίνει στην Κρήτη με τα πτηνά τα οποία δηλητηριάζονται και κατά πόσο είναι εκτεταμένο ή όχι το φαινόμενο αυτό. Να πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή να υποδεχτούμε την υπεύθυνη για τους εθελοντές στην Κρήτη του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων, την Ιωάννα Κελεσί. Καλή σας ημέρα, κυρία Κελεσί. Καλημέρα σας. Πρώτα-πρώτα, να μας πείτε, ήταν αυτό ένα μεμονωμένο περιστατικό ή είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται συχνά και στην Κρήτη? Δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό και δεν αφορά μόνο τους γήπες. Αφορά γενικά όλα τα σαρκοφάγα αρπακτικά. Έχουμε αρκετά περιστατικά με γερακίνες, κυρίως που τρώνε ποντίκια που έχουν δηλητηριαστεί, έχουν φάει κάποιο ποντικό φάρμακο ή ακόμη και κάποια ζώα που έχουν φάει κάποια φόλα. Επομένως αυτό είναι ένα θέμα που έχει να κάνει πρώτα-πρώτα, ξεκινάει από εμάς τους ίδιους και κατά πόσο βέβαια είμαστε... Θέλω να σας πω ότι ήδη έχουμε και ένα περιστατικό αυτή τη στιγμή γερακίνας που βρέθηκε στο Μαριδάκι, βρέθηκε μεν στη θάλασσα. Ναι. Και αρχικά νομίζαμε ότι έχει πιει νερό θαλασσινό. Τελικά, όπως φάνηκε, είναι και αυτό το ζώο δηλητηριασμένο. Και τώρα είμαστε σε τι φάση ό,τι αφορά αυτό το περιστατικό? Έχει ανασυρθεί από τη θάλασσα? Εντοπίστηκε νεκρό? Ναι, με τη βοήθεια του αντίστοιχου δασοφυλακίου ήρθε και στο Ηράκλειο. Ήρθε το Σάββατο, μετά τα μεσάνυχτα το πήραμε το ζώο. Το έφερε το περίπολο. Είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Μιλάμε το τετράωρο ήταν πολύ δύσκολο. Μιλάμε για το γήπα ή για τη γερακίνα στο Μαριδάκι? Για τη γερακίνα. Και ο γήπα σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που τον έχουμε ουσιαστικά. Παίρνει την ανάλογη αγωγή, τη φαρμακευτική, και ελπίζουμε ότι θα πάει καλά. Εξαρτάται τι φάρμακο έχει πάρει. Για το αν θα είναι αναστρέψιμη είναι η κατάσταση. Φάρμακα. Πολλοί ρίχνουν σε κάποια για να σκοτώσουν κάποια σκυλιά, δέσποτα, γάτες. Και έχουμε δευτερογενή δηλητηρίαση. Υπάρχει, κυρία Κελεσί, νομικό πλαίσιο σε σχέση με αυτό, ή εναπόκειται πια στην ευσυνειδησία του καθενός? Φυσικά και υπάρχει νομικό πλαίσιο. Απαγορεύεται να ρίχνει κάποιος φόλα σε αδέσποτα ζώα. Καλά, δηλαδή, φόλα σε αδέσποτα προφανώς, ενώ ό,τι αφορά τα φυτοφάρμακα ενδεχομένως. Τα φυτοφάρμακα, κοιτάξτε, από παντού ακούμε ότι υπάρχει ακόμη το Lanate που δίνεται κάτω από τον πάγκο και είναι ένα φάρμακο το οποίο δρά άμεσα. Όταν ένα ζώο έχει πάρει Lanate, ξέρουμε ότι είναι ξεγραμμένο. Και κάποιοι το προμηθεύονται παράνομα. Μάλιστα. Τα περιστατικά λοιπόν σε επίπεδο Κρήτης πόσο συχνά περίπου είναι? Δηλαδή, έτσι αν μπορούσαμε να δώσουμε μια γενική εικόνα για τη συχνότητα, τι θα μας λέγατε? Τι να σας πω, δεν έχω κάνει κάποια στατιστική. Εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή να αντιμετωπίζουμε τα περιστατικά. Είναι αρκετά συχνά. Ο γήπας ο δηλητηριασμένος είναι ο πρώτος που παίρνουμε αυτό το καλοκαίρι. Είχαμε πάρει κι άλλον ένα πριν λίγο καιρό, αλλά ήταν απλά άσυτος. Ήταν μικρός, αδύναμος γήπας, που απλά δεν μπορούσε, δεν είχε να φάει. Δεν έβρισκε φαγητό, ήταν άπειρος. Αυτό το καλοκαίρι έχετε ήδη και άλλα περιστατικά εκτός από το γήπα που μας είπατε ότι ήταν ο πρώτος γήπας του καλοκαιριού? Είχαμε και άλλα με άλλα άγρια πτηνά? Τα περιστατικά με τις δηλητηριάσεις δεν σταματάνε όλο το χρόνο. Δεν σταματάνε όλο το χρόνο. Αλλά έχουμε κυρίως γερακίνες, πιο μικρά αρπακτικά. Για ποιο λόγο? Γιατί τα ζώα αυτά βρίσκουν εύκολη τροφή, ένα δηλητηριασμένο ποντίκι. Είναι εύκολο φαγητό για αυτά. Και, επομένως έχουν πιο εύκολα πρόσβαση στις δηλητηριασμένες τροφές. Ακριβώς. Το πρόβλημα με τους γήπες βέβαια είναι ότι μπορεί να έχουμε πολλά θύματα από ένα μόνο νεκρό ζώο. Δηλαδή, και να μην τα προλαβαίνουμε κάποια στιγμή. Αν υπάρξει ένα φωλιασμένο μεγάλο ζώο και πάνε γήπες και φάνε, μπορεί να έχουμε και 10 κρούσματα και 20 και 30 γήπες δηλητηριασμένους, έτσι. Δεν μας έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και ας ελπίσουμε να μην συμβεί κιόλας. Ελπίζω να μην συμβεί. Θα ήθελα επίσης να μας πείτε, κυρία Κελεσί, το πολύ σημαντικό κομμάτι του εθελοντισμού. Γιατί όπως διαβάσαμε και στην περίπτωση του γήπα στην Ιεράπετρα, ήταν μια αλυσίδα ανθρώπων. Πραγματικά. Που συνεργάστηκαν αρμονικά για να έχουμε το καλό αποτέλεσμα. Ποια είναι η προσφορά των εθελοντών? Είναι αρκετοί εκείνοι ώστε να βοηθήσουν το έργο του ΕΚΠΑΣ?
Ποτέ δεν είναι αρκετοί οι εθελοντές. Με ένα μαγικό τρόπο πάντα βρίσκονται βέβαια άνθρωποι να βοηθήσουν. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να σταθώ στην κοπέλα που έπρεπε να βρεθεί κάποιος, απλά να πει ότι συνοδεύει το ζώο. Mm-hmm. Και βρέθηκε ένα νεαρό κορίτσι και είπε το συνοδεύω εγώ. Όταν εντάξει, κάποιοι δεν μιλούσαν να το πάρουν πάνω τους, γιατί δεν θα μπορούσε να έρθει εδώ πέρα εν καιρός και να φροντιστεί. Mm-hmm. Η κοπέλα αυτή δηλαδή ήταν ένας επιβάτης. Ήταν ένας επιβάτης του, μια επιβάτηδα ήτανε, ναι, του λεωφορείου. Ήταν ένας επιβάτης, ναι. Mm-hmm. Που δεν τη γνωρίζατε, δεν είχε σχέση με το κέντρο. Όχι, γνωριστήκαμε χθες στο κτέλ. Mm-hmm. Που περίμενα να παραλάβω το ζώο και με βοήθησε και να το μεταφέρουμε. Mm-hmm. Οπότε απλά εντάξει, προσφέρθηκε να βοηθήσει. Από αυτά εμείς. Mm-hmm. Μεγάλο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα μας είπατε ότι έχετε κτηνίατρο. Υπάρχουν κτηνίατροι εθελοντές. Οι οποίοι δίνουν και το χρόνο τους και τα ιατρία τους και τις φάρμακα. Υπηρεσίες, και φάρμακα βέβαια. Εντάξει. Mm-hmm. Σε όλους τους νομούς της Κρήτης, πόσους στον αριθμό κτηνίατρους έχετε? Υπάρχουν κάποιοι κτηνίατροι που είναι στάνταρ και βοηθάνε το ΕΚΠΑΣ, mm-hmm. αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που όταν τους ζητηθεί βοήθεια δεν αρνούνται. Mm-hmm. Μάλιστα. Επομένως είναι πολύ σημαντική η προσφορά, γιατί ξέρουμε ότι και οι κτηνίατροι ασκούν ένα επάγγελμα από το οποίο εξασφαλίζουν τα προστοζήν. Επομένως είναι πολύ σημαντικό ακριβώς το να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς και σημαίνει ότι αγαπάνε και τη δουλειά τους. Ακριβώς. Και δεν είναι και εύκολο να φιλοξενεί στο κτηνιατρίο σου ένα γήπα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή η κυρία Γαπουλάκη που τον φιλοξένησε χθες, ο γήπας είναι ένα μεγάλο ζώο που μυρίζει πάρα πολύ, είχε μυρίσει όλο το κτηνιατρίο. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ απλό. Mm-hmm. Και αυτό κάνει την προσφορά τους ακόμα πιο σημαντική. Φυσικά. Κυρία Κελεσί, πριν σας αποδεσμεύσουμε και σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που είχαμε, να μας πείτε κάποια πράγματα για το τι πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί ένα πτηνό το οποίο βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, που προφανώς δεν θα γνωρίζει από τι προέρχεται. Να σας πω πρώτα απ' όλα, με αφορμή ένα περιστατικό που είχαμε ενός άγριου πουλιού, ενός γερακιού που βρισκόταν σε μια ταβέρνα, σε ένα κλουβί. Γιατί το βρήκε ο ιδιώτης, δεν ενημέρωσε κανένα, θεώρησε καλό να το βάλει σε ένα κλουβί και να το κρατήσει. Όταν κάποιος αντιληφθεί ότι ένα πτηνό, ένα άγριο ζώο βρίσκεται σε ανάγκη, πρέπει πρώτα απ' όλα να το πιάσει, να το ασφαλίσει. Γιατί μπορεί να μετακινηθεί, να φύγει και να χαθεί. Και να το πειράξει κάποιο σκύλος, κάποιο άλλο αγρίμι. Πρώτα-πρώτα εξασφαλίζουμε το ζώο, το κρατάμε κάπου σε ένα κουτί. Έπειτα ενημερώνουμε είτε το δασαρχείο είτε τους εθελοντές του ΕΚΠΑΣ, όποιον μπορούν να ενημερώσουν, τέλος πάντων ό,τι βρουν μπροστά τους. Ό,τι είναι πιο εύκολο. Και μετά παίρνει τη σειρά του το πράγμα. Mm-hmm. Αν πάλι κάποιος διαπιστώσει ότι ένας συνάνθρωπός μας προχωράει εσκεμμένα σε δηλητηριασμό δολωμάτων ή ρίχνει φυτοφάρμακα ή επιδιώκει να δηλητηριάσει άγρια ζώα, και πάλι απευθύνεται στους ίδιους φορείς? Φυσικά και στην αστυνομία βέβαια, και μας μπορεί να ενημερώσει και εμείς με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τους κατάλληλους φορείς. Εννοείται ότι δεν πρέπει να μένουμε σε αυτά αμέτωχοι. Mm-hmm. Μέχρι τώρα υπάρχουν πολίτες οι οποίοι το έχουν πάρει πάνω τους και έχουν έρθει σε εσάς και έχουν καταγγείλει τέτοιες συμπεριφορές? Φυσικά και υπάρχουν πολίτες. Φυσικά πάντα υπάρχουν πολίτες που βλέπουν κάποια πράγματα και μας ενημερώνουν. Φυσικά φοβούνται να κάνουν κάποια καταγγελία επώνυμα φυσικά. Για ευνόητους λόγους. Mm-hmm. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει ευαισθησία και όσο πάει υπάρχει και μεγαλύτερη ευαισθησία. Και από την άλλη, όσο υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που είναι ευαισθητοποιημένοι, τόσο πιο άγρια πράγματα βλέπουμε να κάνουν συνάνθρωποι μας με τα ζώα. Για ποιο υπάρχουν λόγο? Δηλαδή και οι δύο άκρες. Για ποιο λόγο θεωρείτε, κυρία Κελεσί, ότι ξεσπούν οι άνθρωποι στα ζώα? Σε αυτό μπορεί να απαντήσει, φαντάζομαι, ένας ψυχολόγος. Είναι πλέον γνωστό ότι οι άνθρωποι που είναι επιθετικοί στη ζωή τους με τους άλλους ανθρώπους ξεκινάνε με τα ζώα. Mm-hmm. Και πλέον αυτό είναι γνωστό και υπάρχει και μια έρευνα πάνω σε αυτό και μια προσοχή όσον αφορά ανθρώπους που φέρονται με σκληρότητα στα ζώα. Γιατί είναι σίγουρο ότι κάνουν το ίδιο στην οικογένειά τους με τους άλλους ανθρώπους. Επομένως είναι χρέος όλων μας τέτοιες συμπεριφορές να τις απομονώνουμε. Αν με τι άλλο, για να τις επισημαίνουμε στους αρμόδιους φορείς. Mm-hmm. Μάλιστα. Κυρία Κελεσί, ναι. Θέλω να επισημάνω και το λέμε και το ξαναλέμε. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη στην Κρήτη τα ιστρών για γήπες. Οι γήπες είναι ζώα που δεν κυνηγάνε, δεν είναι αετοί. Ναι. Είναι ζώα τα οποία τρώνε ψοφίμια. Είναι οι ρυθμιστές του οικοσυστήματος, φυσικοί καθαριστές, δεν αφήνουν τα πτώματα να μολύνουν το περιβάλλον,
Για παράδειγμα, ένα σκυλί, αν φάει ένα ψοφίμι, θα μπορεί να μολύνει και άλλα σκυλιά ή το μαντρί που θα κουβαλήσει ένα κόκαλο για να το κρύψει. Ενώ ο γήπας είναι φυσικός καθαριστής, δεν επηρεάζεται από την αρρώστια του πτώματος, ίσα-ίσα. Χρειάζονται τα ίστρες, γιατί τα ζώα, κάθε χρόνο μας έρχονται πολλά πεινασμένα νεαρά ζώα. Και επίσης χρειάζεται και ενημέρωση, ο κόσμος να μην πετάει δηλητηριασμένα ζώα, να μην τα αφήνει εκτεθειμένα, να υπάρχει υγειονομική ταφή. Ακόμη και τα άλογα, όταν υπάρχει ευθανασία για κάποιους λόγους σε κάποιο άλογο, πρέπει να τα αφήνει υγειονομικά, αλλιώς οι γήπες που θα το φάνε θα επηρεαστούν από τα ναρκωτικά που έχει πάρει. Μάλιστα. Για να γίνει ευθανασία. Υπάρχει κάποιος φορέας να τα επιβλέπει ότι όλα αυτά γίνονται όπως πρέπει να γίνονται? Θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν ξέρω κατά πόσο όλα γίνονται σύμφωνα με το γράμμα του νόμου. Και κατά πόσο υπάρχει και η στελέχωση των υπηρεσιών. Ακριβώς. Προκειμένου να γίνονται όλα όπως πρέπει. Μάλιστα. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Κυρία Κελεσί, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Καλή συνέχεια στο έργο που επιτελείτε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.